Έχουμε τον Δήμο Κουμπούρη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας, να μας πει ποιο είναι το αποτέλεσμα. Στο στούντιο στη Μουρούζη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Και αν είστε ευχαριστημένοι κυρίως από τις εξαγγελίες. Κοιτάξτε να σας πω, όλα αυτά τα χρόνια οι συνταξιούχοι έχουν δεχτεί τα πάνδυνα. Οι συντάξεις μας κυριολεκτικά έχουν πέσει στον αδύρ, αν πάρουμε και τις κύριες και τις επικουρικές, στην υγεία, στα κοινωνικά δικαιώματα, από όπου να το πιάσεις έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση. Δεν πληρώσαμε τίποτα πιο φτηνά αυτά τα χρόνια. Όλα τα πληρώνουμε πιο ακριβά, και τα φάρμακα και την υγεία. Και σε λίγο αυτοί που είχαν προγραμματίσει τη ζωή τους με τις αρχικές τους συντάξεις μπορεί να χάσουν και τα σπίτια τους αύριο. Εμείς βάλαμε στον κύριο Πρωθυπουργό όλα τα αιτήματα. Είπαμε ότι παλεύουμε το πλαίσιό μας ακέραιο. Τα χρήματα που μας έχουν αφαιρέσει όλες οι κυβερνήσεις τα έχουμε πληρώσει σε όλη μας τη ζωή. Δεν τα δανειστήκαμε από κανένα δανειστή και τα διεκδικούμε μέχρι τέλος για να είμαστε καθαροί σε αυτό το ζήτημα. Όμως λέει η κυβέρνηση, φύγαμε τώρα από τα μνημόνια. Του είπαμε, κάντε μια αρχή. Δώστε κάτι στους συνταξιούχους, ας πούμε, που να δείχνει ότι κάτι αλλάζει και τα λοιπά. Είναι το Πάσχα. Δώστε τα δώρα, το δώρο του Πάσχα, το δώρο των Χριστουγέννων στη συνέχεια, τη 13η-14η σύνταξη. Μας είπε ότι δυσκολεύεται γιατί είναι προεκλογική περίοδος, το παρέβεψε για την επόμενη χρονιά αυτό το ζήτημα και δεν είπε ούτε το κάποιο θέμα του δώρου εννοείται, επίδομα. Ναι, ναι. Κύριε Κουμπούρη, υπάρχει το ζήτημα του δημοσιονομικού χώρου. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ακριβώς. Κύριε Κουμπούρη, αν επιτρέπετε, για αυτό το δώρο, είτε είναι δώρο Χριστουγέννων είτε δώρο Πάσχα, μίλησε ο Πρωθυπουργός για κάτι μόνιμο, για κάτι που θα είναι επαναλαμβανόμενο? Ναι, μίλησε ότι από την καινούργια χρονιά η κυβέρνηση θα σκεφτεί να αντιμετωπίσει αυτό, το παρέμψε σε μία βάση που να αποδοθούν σε μόνιμη βάση. Αυτό είπε, θα το μετρήσει όμως αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, κάποιος το ανέφερε πρωτήτερα και ήταν αυτή η έκφραση και του κυρίου Πρωθυπουργού. Ένα αυτό, δεύτερο. Η παρούσα κυβέρνηση πριν τις εκλογές, χίλια συγγνώμη που επιμένω, έχει μια σημασία. Είναι, το διευκρίνησε πριν τις εκλογές ή ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι μετά από αυτές? Όχι, μετά τις εκλογές. Μάλιστα, εντάξει. Μετά τις εκλογές. Το ένα είναι αυτό. Κύριε Κουμπούρη, συγγνώμη για τα δώρα. Αν μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω κάτι. Από όσο γνωρίζω, με τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν δει μέχρι στιγμής, που γνωρίζουμε για τα δώρα, νομικοί θεωρούν ότι είτε η σημερινή κυβέρνηση είτε η επόμενη κυβέρνηση μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι υποχρεωμένες να νομοθετήσουν την επαναφορά των δώρων σε συνταξιούχους και στο δημόσιο τομέα. Είναι θέμα δικαστικών αποφάσεων, δεν είναι πλέον θέμα πολιτικής απόφασης. Κοιτάξτε να σας πω. Δεύτερον, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Χωρίς όμως οι αποφάσεις δεν ορίζουν ότι πρέπει να επιστρέψουν τα δώρα σε αιτήσια βάση στο ποσό που ήταν πριν την κατάργησή τους. Και γι' αυτό υπάρχουν και κάποια σενάρια που έχουν γίνει από υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας, που λένε ότι το συνολικό ποσό μπορεί να είναι, ας πούμε, 300, 400, 500 ευρώ να το χρόνο. Να σας πω, το ζήτημα είναι πολιτικό. Δεν είναι δικαστικό. Με πολιτική απόφαση κόπηκαν τα δώρα. Η κυβέρνηση είπε καθαρά, αν θα δώσουμε κάτι αναδρομικά ή αν θα δώσουμε τα δώρα, θα είναι με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης. Αυτό είπε. Και φυσικά έχει σημασία για μας, και αυτό το έχουμε εμείς προμετωπίδα, για το πώς θα ισχυροποιήσουμε τους αγώνες μας, γιατί με τους αγώνες μας μέχρι σήμερα καταφέραμε να αποκρούσουμε ορισμένα μέτρα, παραδείγματος χάρη. Πέρσι κάναμε 160 κινητοποιήσεις και καταφέραμε να μην εφαρμοστεί η προσωπική διαφορά. Είναι αποτέλεσμα του αγώνα αυτό στους παλιούς συνταξιούχους. Καταφέραμε να αποδοθούν πίσω κάποια παρακρατηθέντα από την υγεία. Αυτά δεν δόθηκαν με δικαστικές αποφάσεις, αλλά και εκεί που βγήκαν δικαστικές αποφάσεις στα ειδικά ταμεία, πάει η κυβέρνηση με πολιτική απόφαση έδωσε αυτά τα χρήματα. Επομένως, το κύριο, το κυρίαρχο είναι το πολιτικό ζήτημα. Οι συντάξεις δεν δόθηκαν με δικαστικές αποφάσεις, ούτε με δικαστικές αποφάσεις αφαιρούνται. Οι κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες για αυτή τη δουλειά και αυτό το πράγμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο και να μην τρέχουν οι συνταξιούχοι να κάνουν αγωγές που έχουν πλωτήσει δικηγορικά γραφεία, μεγαλοδικηγορικά γραφεία για αυτή τη δουλειά. Υπάρχει, γιατί ο Πρωθυπουργός, βεβαίως, ο Πρωθυπουργός είπε ότι ό,τι είναι να δοθεί, εάν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, αυτό θα δοθεί όταν η κυβέρνηση αποφασίσει με πολιτική απόφαση, σε ως άσχετα αν κάποιος έχει κάνει
ή δεν έχει κάνει προσφυγή δικαστική. Ναι, κύριε Κουμπούρη, όμως συγγνώμη, υπάρχουν συνταξιούχοι, υπάρχουν συναδελφοί σας, οι οποίοι δικαιώνονται και μάλιστα υπάρχει και από εφετείο δικαίωση. Θα σας πω γι' αυτό. Υπάρχει και από εφετείο δικαίωση. Θα σας πω μία απόφαση και άλλη μία είναι για 2-3 ανθρώπους που ο ΕΦΚΑ δεν έκανε για διάφορους λόγους, δεν έκανε έφεση. Σε όλα τα άλλα γίνονται εφέσεις. Και εφετειακή απόφαση βγήκε. Εφετειακή και εφετειακή απόφαση. Πρώτη εφετειακή απόφαση. Ναι, λέω στις προηγούμενες. Επίσης, συγγνώμη για να σας ολοκληρώσω, για τα ειδικά μισθολόγια υπήρχε απόφαση του ΣΤΕΠ που ανάγκαζε την κυβέρνηση να δώσει μέχρι τις αρχές του 19 να εφαρμόσει τις προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις. Να σας πω. Οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ήταν με πολιτική απόφαση αυτό, γιατί υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2015 που πρέπει να δοθούν και τα δώρα και εκείνη η διαφορά που υπάρχει μέχρι τον νόμο Κατρούγκαλου και δεν έχει αποδοθεί. Είναι πολιτικό γιατί το ζήτημα. Περιμένω όλοι το και το ΣΤΕ να αποφασίσει για την αντισυνταγματικότητα του νόμου Κατρούγκαλου. Είναι πολιτικό το ζήτημα και δεν είναι αυτό. Και αυτό να γίνει. Τότε, ενώ συνταξιούχοι, γιατί προσφύγατε στο ΣΤΕ τότε, κύριε Κουμπούρη, άμα είναι πολιτικό το ζήτημα, συγγνώμη. Κοιτάξτε να σας πω. Από τη μία λέτε ότι όλα είναι πολιτικά και από την άλλη εσείς προσφύγατε. Οι ενός συνταξιούχων έχετε προσφύγει, σωστά. Έχουν προσφύγει κάποιοι συνταξιούχοι. Όχι κάποιοι συνταξιούχοι, και ενός συνταξιούχων έχουν προσφύγει. Έχουν προσφύγει. Λοιπόν, άμα υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, θα πρέπει να εφαρμοστούν από οποιαδήποτε κυβέρνηση κι αν είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος προσέφυγε στη δικαιοσύνη, το ζήτημα είναι ζήτημα της δικαιοσύνης. Και στο κάτω-κάτω να σας πω. Οι συντάξεις, βέβαια, δεν δόθηκαν με απόφαση δικαιοσύνης, ούτε κόπηκαν με απόφαση δικαιοσύνης. Και εκείνες οι αποφάσεις βγήκαν, εμείς το ζητήσαμε από τον Πρωθυπουργό και του είπαμε, εφαρμόστε τις αποφάσεις αυτές. Ή εφαρμόστε αυτό που εμείς σας λέμε, τα παράνομα παρακρατηθέντα, γιατί είναι και ζητήματα μέσα που η δικαιοσύνη, αν θέλετε, δεν τα έχει όλα υιοθετήσει. Γιατί έχουμε και αντίθετες. Έχουμε και αντίθετες, με συγχωρείτε. Έχουμε και αντίθετες δικαστικές. 120 δόσεις και συντάξεις, κυρίας, πότε να τις περιμένουμε να νομοθετηθούν? Κοιτάξτε, τις 120 δόσεις είπε ότι θα γίνουν άμεσα και θα κουρευτεί και ένα μέρος του χρέους, του αρχικού και της επιβάρυνσης. Και οι συντάξεις, κυρίας, και αυτό είπε άμεσα με τροπολογία. Εκείνο που είπε και παρέμπεμψε την επόμενη χρονιά είναι η φορολογία, η οποία ο νόμος, όπως ξέρετε, που θα μειώσει το αφορολόγητο, που αν γίνει αυτό θα έχουμε μια αφαίρεση ακόμα των συντάξεών μας. Αλλά εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο εδώ. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Τι σας συνάδελφοι είπε για το φορολόγητο? Για το φορολόγητο από το χρόνο είπε, το παρέμπεψε για την επόμενη χρονιά. Αλλά να σας πω κάτι άλλο που λέμε για δικαστικές αποφάσεις και τα λοιπά. Οι συνταξιούχοι που βγαίνουν από το 2019 τώρα, με την προσωπική διαφορά που σε αυτούς ισχύει, θα έχουμε μια μεγάλη μείωση 180, 200, 250 και 200 ευρώ σε ορισμένους. Τα δικαστήρια θα τους τα δώσουν αυτά πίσω. Όχι, γι' αυτό νομίζω ότι ο κύριος Κατρούγκαλος έχει πανηγυρίσει ότι είναι το καλύτερο ασφαλιστικό, που η καλύτερη ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έγινε τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε, όταν ψήφισε τον νόμο στη Βουλή. Κοιτάξτε να σας πω. Ο καθένας μπορεί να πανηγυρίζει, ο καθένας μπορεί να κρίνεται στη ζωή και εγώ σας λέω ότι ελάχιστοι συνταξιούχοι πήραν μια μικρή αύξηση όχι στις αρχικές τους συντάξεις, σε αυτές που έγιναν οι περικοπές. Σε βάθος χρόνου μεγάλο, και το μεγάλο πλήγμα θα δοθεί στους όλους τους συνταξιούχους που θα έχουν μια μεγάλη μείωση. Αυτό τα δικαστήρια θα τα δώσουν. Τότε να περιμένουμε. Πάντως, νομίζω να λέμε ότι υπάρχει ζήτημα καλύτερα από τη δικαστική οδό ή από τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο δίλημα. Μπορούν ταυτόχρονα να γίνονται και τα δύο. Εμείς, κοιτάξτε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θέλω να σας πω το εξής. Εμείς δεν είπαμε σε κανένα συνταξιούχο μην κάνεις, πώς το λένε, για τις αγωγές και τα λοιπά. Του εξηγήσαμε, του δείξαμε ένα δρόμο, του λέμε το κυρίαρχο είναι ο αγώνας. Από εκεί και πέρα μην τρέχεις και κάνεις αγωγές, γιατί η κυβέρνηση είπε με πολιτική απόφαση θα εφαρμόσει αυτά. Μην πληρώνεις και από πάνω, γιατί ορισμένοι, να σας πω τώρα, πλήρωσαν, τους έβαλαν. Αυτό που είπατε, ορισμένες συνταξιουχικές ενώσεις πλήρωσαν δικηγόρους με 350 και 400 ευρώ για την εισφορά ελεγγύης στις επικουρικές συντάξεις. Δεν τη δικαιούνταν όλοι. Από το 1 εκατομμύριο τη δικαιούνταν 250.000, πληρώσανε και δεν πήραν πίσω τίποτα. Να σταματήσει λοιπόν αυτή η κοροϊδία και να σταματήσουν όλα αυτά. Βεβαίως ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να προσφύγει και στη δικαιοσύνη κτλ. Κύριε Κουμπούρη, θέλω να μας πείτε τι
κερδίσατε και τι είναι προς διεκδίκηση ακόμα. Αυτό θα ήθελα να μας πείτε. Ξέρετε, κυρία Λαμπρή, θα μπορούσα να σας μιλάω με ώρες για το τι έχει περικοπεί. Με ώρες. Δηλαδή, οι 600 μνημονιακοί νόμοι μας έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Αν θέλετε, τι να σας πω, δηλαδή. Να σας πω ένα παράδειγμα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Παίρναμε επικουρική σύνταξη. Εμείς που δουλέψαμε στα βαριά και τα ανθυγινά, 640 ευρώ πληρωμένοι από εμάς, όχι από το κράτος, και παίρνουμε τώρα 150 ευρώ. Παίρναμε σύνταξη που την πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή πληρωμένα χρήματα 1.600 ευρώ και τώρα παίρνουμε 1.000 ευρώ. Και αν ήταν και η προσωπική διαφορά θα παίρναμε 800 ευρώ. Λοιπόν, όλα αυτά τα διεκδικούμε να τα ξεχάσουμε, να τα σβήσουμε. 63 δισεκατομμύρια αφαιρέθηκαν από τις συντάξεις μας. Τώρα τι θα μας πούνε, πάρτε ένα επίδομα και τελειώσατε δηλαδή από όλη αυτή την υπόθεση. Να αποκατασταθούν οι συντάξεις μας, να αποκατασταθεί η υγεία, να προσληφθούν γιατροί στα νοσοκομεία, να μην πληρώνουμε τα φάρμακα γιατί τα πληρώνουμε και τώρα γίνονται κρατήσεις για την υγεία, να στις αναπηρικές συντάξεις να υπάρξει τροπολογία και για αυτές που υπάρχει ζήτημα με τον νόμο Κατρούγκαλου δίνει στους καινούργιους δύο συντάξεις αφού τους παλιούς τους αφήνει μια πενταετία. Είναι πολλά. Τι να σας πω δηλαδή. Είναι ολόκληρη κατάσταση. Άρα, ωστόσο, δεν στοχεύετε κάπου, πάτε ωστόσο, για όλα. Κοιτάξτε, όχι. Ωστόσο τώρα. Δεν αρχίζουν και από κάπου. Εμείς δηλαδή έχουμε αυτό το πλαίσιο. Ας πει η κυβέρνηση, σας λύνω ένα πρόβλημα σοβαρό, σας είπα. Ας δώσει τα δώρα. Να δώσει τα δώρα. Είναι μία αρχή. Τι άλλο να πούμε δηλαδή. Εσείς πληρώνετε δώρο τώρα που εργάζεστε νέα παιδιά και δώρο δεν θα πάρετε ποτέ. Καλά, λέει έχουμε κάποια αποτελέσματα, κοιτάξτε. Έχουμε κάποια αποτελέσματα στο ασφαλιστικό που υπάρχουν ορισμένα πλεονάσματα τώρα κτλ. Μα τι να το κάνουμε. Οι συντάξεις πάνε στα 65 και στα 67 χρόνια και εμείς παίρνουμε το 1/4 της σύνταξης. Τότε θα έχουμε πλεονάσματα. Θα ζήσει η κοινωνία καλύτερα. Αυτό δεν συμφωνήσαμε σε αυτή τη λογική, να μας δώσουν κάτι χειροπιαστό, να βγούμε και να του πούμε. Εμείς το είπαμε του Πρωθυπουργού, δώσε τα δώρα τώρα και να βγούμε να πούμε ότι είναι θετικό αυτό. Μάλιστα. Σαφές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.